Η πρώτη ψυχρή εισβολή παραμονές της έλευσης του χειμώνα είναι γεγονός, καθώς η κακοκαιρία Μπετίνα που σαρώνει την Ελλάδα έδειξε σήμερα τα δόντια της και στην Κύπρο. Στον κλειό των έντονων φαινομένων βρέθηκαν κατά κύριο λόγο οι παράλληλες περιοχές με την ένταση των ανέμων να αγγίζει μέχρι και τα 9 μποφόρ. Τα μεγαλύτερα μποφόρ καταγράφηκαν στο Νακάμα στις 12 το μεσημέρι και άγγιξαν τα 9 ένταση που μεταφράζεται σε ταχύτητα 85 χιλιόμετρων την ώρα. Σε άλλες παράλληλες περιοχές καταγράφηκαν θυελώδεις άνεμοι 8 μποφόρ ταχύτητας 70 χιλιόμετρων αλλά και 6 μποφόρ της τάξεως των 55 χιλιόμετρων την ώρα. Θα συνεχίσει να επηρεάζει και για το απόγευμα αλλά και για το βράδυ ιδιαίτερα τις παράλληλες περιοχές. Ενώ αν το πεδίο αυτό κοπάζει σχετικά όσον αφορά το εσωτερικό, ωστόσο στα παράλια παραμένει αρκετά έντονο. Η κίτρινη προειδοποίηση του τμήματος μετεωρολογίας εξέπνευσε στις 5 το απόγευμα και μαζί της φαίνεται πως σιγά σιγά εξασθενούν και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Εν τούτης απόψη αναμένονται κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια μεμονωμένες βροχές, οι οποίες σταδιακά αναμένεται να υποχωρήσουν από τα ανατολικά. Το χαρακτηριστικό όμως της αυριανής ημέρας θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Αναμένουμε θερμοκρασίες 5 και 6 βαθμούς πιο κάτω από τις σημερινές. Σε κινητοποίηση τέθηκαν σήμερα πυροσβεστική υπηρεσία και αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου, καθώς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων προέκυψαν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης Σέλε, Μεσό και Πάφο. Οι βλάβες προκλήθηκαν κυρίως λόγω του ότι έχουν μπλεχτεί δέντρα στα καλώδια της αρχής. Οφείλεται κυρίως σε καμένες ασφάλειες. Είναι όμως τα συνεργεία σε επιφυλακή και θα παραμείνουν να εργάζονται μέχρι ότου αποκατασταθούν όλες οι βλάβες. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει ανταποκριθεί πανκύπρια σε 14 περιστατικά λόγω της κακοκαιρίας. Τα περιστατικά αφορούσαν μεταξύ άλλων σε πτώσεις δέντρων, ταμπελών, πυρκαγιές που σημειώθηκαν ύστερα από σπινθυρισμούς καλωδίων, πτώσεις τεπόζιτων νερού, ενώ σε μία περίπτωση υπήρξε πτώση αλεξικέραυνου στην επαρχία Λεμεσού. Παρά την κακοκαιρία, εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από το φαινόμενο Καπουτσίνο, το οποίο καταγράφεται σε Λάρνακα και Πάφο. Φαινόμενο που δημιουργείται όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τα κύματα, τα οποία κτυπούν σε βράχους.